Πιστράκης, τα πανέμορφα τα μέρη. Στην ιδιαίτερη πατρίδα μας θα βρεθούμε τη στιγμή αυτή. Στην όμορφη Ανατολική Θράκη, με το ιερό της Όρος, με τα αγανά χωρά της, με τους τάφους των πατέρων μας, θα κάνουμε το σεβασμίο αυτό προσκύνημά μας. Και να, αφού περάσαμε την Κεσάνη, βρισκόμεθα στον Μπέογλου, το πρώτο από τα χωριά της Ιεράς Μητροπόλεως Μυριοφύτου Γάνο και Περιστάσεως. Οι ασχολίες των κατοίκων με τις χήνες, τις πάμπολες, με την κτηνοτροφία, με τα ίδια ακριβώς γεωργικά προϊόντα, μας θυμίζουν οι μέρες των πατέρων μας. Ο δρόμος ανηφορίζει προς το Ιερόν Όρος. Οδηγούμεθα στην Καστάμπολη, στην ιδιαίτερη πατρίδα των γονιών μου. Να η διασταύρωση. Όρμανλι, Σεντούκι, Μπέογλου. Προβάλλει αριστερά μας το Μέγα Ρέμα. Το ρέμα με τους θρύλους και τις παραδόσεις. Με τις νεράιδες. Με τους νερόμυλους. Και στο βάθος της Καρκανίκας οι καστανιές και η οργιώδης βλάστηση. Η πρώτη μας υποδοχή. Άνθρωποι απλοί βρέχουν τα φλογισμένα χείλη τους στη βρύση αυτή της Καστάμπολης και ανηφορίζουμε αφού χαιρετήσουμε αυτές τις λεύκες τις παμπάλες προς το όμορφο χωριό Καστάμπολη. Το σπίτι του δάσκαλου του Θεμιστοκλή, και του Μπαρμπαδημητρού η πορτάρα, όπως την άφησε το 1922 και βρέθηκε κατόπιν πρόσφυγας κι αυτός στην Τούμπα Σερών. Τα λόνια, τα πανέμορφα τα λόνια της Καστάμπολης με τα χωράφια στο βάθος, τα λόνια με τις ντουκάνες, με τις κοπελιές, οι φράχτες της Τσιτσένιας στο σπίτι, ο δρόμος που οδηγεί προς τον Ταΐ του Θανασσού. Καστάμπολη, ρίγος συγκλονίζει την ψυχή και την καρδιά. Του Καμπά το σπίτι με τον κήπο, λες και μόλις προλίγων καταλήφθηκε. Φρικτέ ξεριζωμέ το 1922, του Κυρίτσι το σπίτι, η πορτάρα μόνο που λείπει, ο δρόμος που οδηγεί προς την πλατέα, προς την πλατέα του χωριού, όπως ήθελαν να λένε οι καστάμπολιώτες. Της Καρκανίκας τα βουνά στο βάθος, οι όμορφες σκήνες βουνοκορφές, οι γεμάτες τσέτες, το 12 και 13, το 17 και 18, αιματοπότιστες κορφές. Καστάμπολη έπεσε θύμα πολλές φορές αυτών των άτακτων τουρκικών ορδών. Του Γιωβάνι και του Παμούκι το σπίτι. Μια άλλη πάλι πορτάρα της Τσιτσένης.
το καφενείο του χωριού. Κόσμος πολύ μαζεύτηκε για τη σπάνια επισκέπτονται πρόσφυγες στο μέρος αυτό. Φιλόξενοι άνθρωποι μας δέχτηκαν με όλη εκείνη την άπλωτη αγάπη που τους χαρακτήριζε. Το σπίτι του Παπαοικονόμου. Θα κατευθυνθούμε προς τον Μήλο του Μανολάκη, στον τόπο της εκκλησίας του χωριού υψώθηκε ο μιναρές που είδαμε. Καστάμπολη, ερυπωμένη κι εσύ, κλαις τα παλιά σου μεγαλεία και τις δόξες σου. Πατρίδα μου ακριβή, πατρίδα πολυπόθετη, πατρίδα μου, πώς το μάτι να χορτάσει τις όμορφες αυτές εικόνες που αντικρίζεις. Και η γραφική αυτή μικρή βρυσούλα στη δυτική άκρη του χωριού, απέναντι καρσί, όπως λέμε, από του Μανολάκη το Μήλο. Νάτος το Μανολάκη ο Μήλος. Και που με συγκίνησε, οι ίδιοι οι Τούρκοι μας έλεγαν κι αυτοί από εσάς είναι. Ένα στενό μονοπάτι θα μας οδηγήσει προς το σπίτι του Στέλιου του Κανακάρη, προς το σπίτι του Μπαρμπαδιαλεμένου. Μονοπάτια γραφικά, σπίτια ημιερυπωμένα. Κάποτε σφίζεται από ζωή, κάποτε καστομπολιώτες και καστομπολιώτισες, νιές, γέροι, γριές, μεσόκοποι, τα παιδιά δένετε ανέμελα τα μέρη τα δικά σας. Και τώρα δυστυχώς άλλοι τα χαίρονται, τώρα δυστυχώς άλλοι είναι οι ιδιοκτήτες τους. Μαύρος ξεριζωμός, μαύρο 22, άδικα κλείσταν ερμητικά οι πόρτες τουλάχιστον της Ανατολικής Θράκης. Ασόψονται οι διχασμοί εθνικοί, ασόψονται και οι υπογραφές των μεγάλων που ποτέ δεν είδαν με συμπάθεια το δύσμερο και ανάδελφο γένος μας. Σπιτάκια χαμηλά του Αλέκου το σπίτι αυτό. Του Μπέρμπα Δημητρού το σπίτι, το σχολείο του Όρμανλι. Του Γιωβάνι το σπίτι. Καρποφόρα δέντρα, πάμπολα μες στο χωριό. Το σπίτι του Μπαρμπαδιαλεμένου. Το σπίτι της θιάς μου της Σταυρούλας. Λεύκες οι ψίκορμες, σαν καλόγυροι θλιμμένοι τυλιγμένοι στο ράσο τους, αναπολούν και αυτά εποχές και μέρες που έσβηζε το χωριό αυτό κεφαλοκόρη, θα έλεγα, από ζωή ελληνική. Και τώρα σβήζει πάλι, αλλά από Τουρκόπουλα. Τα νεκροταφεία της Καστάμπολης, δυστυχώς, δεν τα σεβάστηκαν οι Τούρκοι. Στον τόπο αυτό που βρίσκονται χαμένα τα λείψανα των πατέρων μας, θέλησαν να αναποθέσουν τις κοπριές των ζώων τους. Ασέβεια. Μουσουλμανικός φανατισμός. Μουσουλμανικός φανατισμός. Με πεδομαζόματα, με φόρους κεφαλικούς, με βιοπραγίες, με σφαγές. Θράκη μου, Καστάμπολη μου, ιδιαίτερη πατρίδα μου, καιρός να σε εγκαταλείψουμε, να εγκαταλείψουμε τα χωράφια σου, τις ατραπούς και τους δρόμους σου.
Και από παράσω με την όμορφη λιμνίσκη Γιόλκεϊ να κατευθυνθούμε πλέον προς το Σάρκεϊ την περίσταση χωριό που άλλοτε έσφυζε και αυτό από προκοπή. Περίσταση ένδοξες μέρες του Βυζαντίου έρχονται στο μυαλό μας. Περίσταση ένδοξες εποχές. Επαρχία των Μεγαρών από τον 5ο π.Χ. αιώνα, όταν ακόμη κτίστηκε από εκείνον τον Βύζαντα και η περιοχή ονομάστηκε Βυζάντιο. Χρώμα καθαρά ελληνικό διακρίνει τα σπιτάκια της, τα σοκάκια της και τους δρόμους της. Ω ψυχή, είναι παραλογισμός, είναι σοβινισμός αν κατακτιέσαι από το συνέστημα και πνίγεσαι και λες πως πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Στέρνα στο βάθος και ο Πλάτωνος θα φανεί μπροστά μας. Αμπελώνες απέραντοι. Ερακλής, Ηρακλίτσα, η γειτονική προς την περίσταση πολύχνη. Ηρακλιτσιώτες που βρίσκεστε στο μυχό του κόλπου της καβάλας να αισθάνεστε περήφανοι, γιατί ήταν όμορφη η πατρίδα σας, η πατρίδα σας η πλατανόσκεπη, η πατρίδα σας με τους δρόμους τους γραφικούς, η πατρίδα σας με τα σπίτια της τερχοντικά, η πατρίδα σας με σπίτια πραγματικά πανέμορφα. Αλλά όμως, Ηρακλιτσιώτες μου, εκείνο που σας κάνει να αισθάνεστε περήφανοι, καθώς ολόφωτη προστάζει η Κωμόπολης, προβάλλει η Κωμόπολης μπροστά μας, να αισθάνεστε πολύ περήφανοι για την εκκλησιά σας, την εκκλησιά σας την πανέμορφη και προσκυνηματική, την εκκλησιά της Παναγιάς. Η είσοδος της εκκλησιάς και τα ερείπια της καμένη από το 1922. Αλλά ευτυχώς παρμένη η θησαυρή από μέσα και φερμένη στην καινούργια σας πατρίδα τα ταβάνια της εκκλησιάς σας, ο ναύτικας, η τύχη, τα παράθυρα. Μέρες πικρές, Ηρακλίτσα, και σένα σ' αποχαιρετούμε και να το καλαμίτσι μπροστά μας, το κάτω καλαμίτσι, χρώμα καθάριο ελληνικό. Και να το μυριόφυτο προβάλλει μπροστά μας με όλη την μελαγχολική του μεγαλοπρέπεια. Λουσμένο στα νερά της προποντίδας, παιχνιδίζοντας με τις πάμπολες ελιές, πλατάνια βαθίσκια. Μυριόφυτο, μυριόφυτο, στην προφορά του όνοματός σου ρυγίζουν τα χείλη και τρέμει η καρδιά. Σεισμοί σε ρήμαξαν και πάλι ανορθώθηκες, αλλά όμως μετά από τη συμφορά του 1922 δεν μπόρεσες να ορθώσεις ελεύθερα το όνομα στη μάση. Έβρα Μητρόπολης,
με μορφές μεγάλες, μυριόφυτο, πατρίδα ρωσοφρόνιου, μυριόφυτο με την παραλία σου την ιστορική, όταν δεχόσουνα το μελισσολόγιο εκείνο των προσφύγων, το ραουκένδυτο, το χαροκαμένο, και στις σκάλες σου εκείνες ανέβαιναν συρφωτός. Όλος εκείνος ο ξεριζωμένος ελληνισμός και με μάτια πρισμένα από κλάμα σε έβλεπαν και ρίγιζαν οι καρδιές και τα χείλη. Χώρα, χώρα πανέμορφη, χώρα γραφική, κι εσύ έδρα επισκοπής με ελληνικό στοιχείο ανεπτυγμένο από τα χρόνια τα πανάρχια. Χρόνια, χρόνια πανέμορφα, χρόνια με τα κυραμενταριά σου, χώρα με τα σπιτάκια σου τα γραφικά, χώρα με τους αμπελώνες σου, χώρα με τον φάρο σου, τον φάρο εκείνον τον φωτεινό, που η ανάμνησή του ακόμα συγκινεί κάθε εναπομείνεσα προσφυγική ψυχή. Σε εγκαταλείπουμε και σένα χώρα για να κατευθυνθούμε προς τον Γάνο. Γάνος, πανέμορφη κι αυτή η πολύχνη, το τελευταίο χωριό όπου σταματά πλέον ο επίσημος δρόμος για ρεβεστό. Γανό, Λάμπο. Και πράγματι ο Γάνος ήταν φάρος, φάρος τηλεργής του ελληνισμού και του χριστιανισμού από τα πανάρχια εκείνα χρόνια. Φάρος που θύμιζε τη Νέα Ιερουσαλήμ, όπως αποκαλούσαν οι πατριαρχικοί του Ουρανού Όρος με τα πάμπολα μοναστήρια του, τα αρχαιότερα και αυτού του Αγιώνυμου Όρος. Έδρα επισκοπής κι ο Γάνος, με 11 χωριά στην δικαιοδοσία του, με το 85% από ελληνισμό και μόνο το 15% από τουρκικό στοιχείο. Και τώρα ανεβαίνουμε πλέον προς το Μιλιό. Μιλιό, πόσες ζωηρές αναμνήσεις δεν μας έχεις αφήσει κι εσύ. Μιλιό, με τους φιλόξενους κατοίκους σου. Μιλιό, η τεράστια κρεβατίνα του Ιερού Όρους, με δέντρα φυτωμένα από τους δικούς μας και πάλι, κερασιές, μιλιές, αχλαδιές, αμπελώνες, τα σπιτάκια σου και αυτά καμωμένα από τα χέρια των πατέρων μας, οι πορτάρες σου, οι αυλές σου, τα πάντα σου καμωμένα από τα χέρια των πατέρων μας και τα μοναστήρια σου ακόμη, του Αιγιάννη και της Αγία Τριάδος πάνω στο ύψωμα του βουνού. Βρύση πανέμορφη και γραφική, κτισμένη από τους πατέρες μας. Ο δεύτερος μαχαλάς του χωριού και ερωματιά. Το σπίτι του Ιερώα του Μιλιού και το γεφύρι που περιγράφει το γεγονός της κτήσεώς του με την ελληνικότατη επιγραφή. Μιλιό, εκεί που κάποτε ορθώνταν η εκκλησιά σου, ορθώνεται τώρα αυτός ο τουρκικός μιναρές που προηγουμένως είδαμε. Το σχολείο του Μιλιού, απέναντι από τα λόγια.
Και τώρα δίνω στο λάθος. Ο Θεός λέει έριξε 11 τσουβάλια σοφίας στο Ευδήμ και ένα τσουβάλι αγρικιά στην Καστάμπουλη. Έξυπνοι οι αγωγιάτες, οι ευδημιώτες από τα παλιά τα χρόνια. Ευδήμ λοιπόν στον τόπο της Εκκλησιάς και εδώ προβάλλει ο μιναρές του τζαμιού αυτού. Και μια λοιπόν και οι μέρες, οι αυγουστιάτικες, έχουν βαριά εθνική σημασία για τους κατακτητές. Κάποιος νεαρός επισκέβαζε το μιναρέ και έβαθε την οξύκορφη άκρη του. Τώρα όμως κατηφορίζει ακάθεκτο το αυτοκίνητο προς την Ρεβεστό. Σε μια βρυσούλα θα ξεδιψάσουμε και θα κατευθυνθούμε προς το Κούμπαγο. Κούμπαγο λοιπόν και να ήπιο η δεξιά. Πατρίδες χαμένες, πατρίδες πολυπόθητες. Και να μηδαριά του να ήπιο και να φτάσαμε στο να ήπιο το σπίτι του Τρανόπουλου. Να και της άμια ζωής στο βάθος, στο σπιτάκι. Του Λόλα του Γιάννη το σπίτι απέναντί μας, γραφικό και όμορφο κι αυτό. Ω, πλατάνια του να ήπιε, πού είσαι όμοια εθελία μου, να μας πεις, βάλτε με πλατάνι στην πλατέα, βάλτε με πλατάνι για να θυμάμαι το να ήπιε. Αλλά σου βάλαμε το πλατάνι έστω και εκεί που ξεκουράζεσαι και αναπάδεσαι τον αιώνιο ύπνο σου. Σου κάναμε το κατήρι για Αθαλία. Ο δρόμος που ανεβαίνει προς το σπίτι των Σιμητέων και στον Μπάρμπα Χρήστου του Πατέλη. Εδώ κάθονταν του ιατρού τα παιδιά της Πιάσης Μεργάκης κοντά στο σχολείο. Κάτω εκεί τα μελιαράκια. Το σπίτι του μπάτη. Βρύσες πάμπολες μέσα στο Μαΐπιο. Μα οι πιώτες, ειλικρινά, μεγάλη είναι και η δική σας η πίκρα, καθώς νοσταλγείτε την όμορφη αυτή πατρίδα και γραφική που αφήσετε στα χέρια των κατακτητών. Τη Μαρικούλα στο σπίτι, το σπίτι στη Γιαννής δίπλα το δίπατο, το σπίτι του Λόλα αυτό μπροστά μας με τον Πλάτωνο, το σπίτι του Αποστολακάκη του Γιάννη, το σπίτι της Άνιας Διαλεκτής μπροστά μας. Να και το βέβαιο αποστόλι το σπίτι. Κλίματα φυτωμένα από τότε. Να και το σπίτι του Χριστόφορου. Του Χριστόφορου. Το σπίτι του Μπαρμπασαράτη, κρεμμύδια, κρεμμύδια άφθονα. Πολλά κρεμμύδια στον Αίβιο. Ο δρόμος που κατευθύνεται προς το σχολάρι. Ψάρια πολλά. Κοινότητα του Αίβιο.
tua e jam të upsëm as të vatës, o të ikën këtë në të të thijetës në e pjotës. Alla kino omës, ku më cingini se pjotërë, ήταν όταν αφήσαμε το όμορφο αυτό χωριό και κατευθυνθήκαμε προς έναν τάφο ο οποίος βρέθηκε τώρα τελευταία σαν μια πιστοποίηση της τραγικής ιστορίας στην όμορφη αυτή περιοχή της Ανατολικής Τράκης. Να ρίπιο. Αναφερό τα πανηγύρια σου, τις γιορτές σου, τις χαρές σου και τις λύπες σου. Αναφερό τις τόσες και τόσες περιγραφές των ανθρώπων σου που έτυχε μαζί τους να μοιραστώ τον χρόνο της ζωής μου και έτυχε να φουγκραστώ τον πόνο τους, τα προβλήματά τους, τους καημούς τους και την νοσταλγία τους. Να ήπιοι, πανοραματικά προβάλλεις μπροστά μου, με όλη σου τη χάρη και με όλο στο μεγαλείο, πνιγμένα στο πράσινο. Εκεί που κάποτε όρθωναν τον καμπαναριό, όρθωνονται τώρα ο μιναρές των μουσουλμάνων. Να ήπιοι, στο βάθος τα χωριά που σε περιβάλλουν. Μα ήπιο με τα καρπούζια σου, με τα σκόρδα και τα κρεμμύδια σου, με τα αμπέλια και τα σταφύλια σου που μέχρι και τώρα υπάρχουν. Το πέτρινο σπίτι μπροστά μας του δάσκαλου του Τρενσού. Να το σχολάρι μπροστά μας, όπως πολύ καθαρά φαίνεται. Να λοιπόν ο τάφος ο θρακικός που επισκεφθήκαμε και μπήκαμε μέσα και κάποιος Τούρκος δάσκαλος μας διηγήθηκε μια κάποια ιστορία για κάποιον Τούρκο. Για... Κούμπαγο, φτάσαμε στο Κούμπαγο. Απέναντι στο Μότολ υπήρχε η εκκλησία του Κούμπαγου, σπίτια ελληνικότατα. Αλλά ποιος ξέρει ποιος να κατοικούσε σε αυτά, η παραλία του Κούμπαγου. Η νέα μαρίνα του Κούμπαγου, σπιτάκια πανέμορφα και γραφικά. Μονοπάτια που οδηγούν μέχρι και τις ασχαδιές του χωριού. Έσφιζε κάποτε και αυτό από ελληνικότητα. Κάποτε περιδιάβαιναν τα μονοπάτια σου, Ελληνόπουλα, καθώς ανέμελα έπαιζαν. Μα τώρα κι εσύ ζεις τη δική σου σκλαβιά και το δικό σου πόνο. Κατάφυτα τα βουνά. Μεγαλόπρεπο γυαλό χώρι το Κούμπαγο. Να το όπως τα κλεισιά, ακριβώς και απέναντι από το ξενοδοχείο. Κρεμμύδια άφθονα. 2 δραχμές ελληνικές το κιλό. Ο δρόμος προς το σπίτι του τελευταίου προεστού και αρχαιοδικού επιτρόπου του Κούμπαγου, όπου μάλιστα μέσα στο σπιτάκι υπάρχει ακόμη και ο τάφος του και όπως μας είπε κάποιος Τούρκος, οι πατέρες του λέει βρήκαν το Κοράνι, το χριστιανικό, το Ευαγγέλιο και ένα σταυρό και τα πέταξαν στη θάλασσα, δήθεν γιατί φοβόταν να τα κρατήσουν. Το Κούμπαγο κτισμένο ανάμεσα στη στενή αυτή λωρίδα σήμερα ανατρέπεται σε ένα κοσμοπολίτικο έρωτρο
estão revestindo. Bego megalo prepo filimeno apo tim njame to kime ti spropondides kja apo tim ali zozmeno me to prasino barbaros paidon panarchio korgio me alini Kipro istorie kje meres tis fastis tis vizadinis istories metri kje tis neotri sekoni kje afto το κεφαλοχώρι του νομού Ρεζεστού σήμερα σκλαβωμένο έχει τα χέρια αλυσοδεμένα μπροστά στον Τούρκο κατακτητή. Χωριά πανέμορφα, χωριά γραφικά. Η γέφυρα αυτή πανέμορφη, η μακρά γέφυρα, ο Ζούνκεπλη, έργο του μεγάλου Καπαδόκη Έλληνα Σινάν, που από την μεγαλοφυή του πραγματικά σκέψη τα ωραιότερα έργα έχει να επιδείξει η τουρκική αρχιτεκτονική. Πλην όμως φτάσαμε στο Τεκίρνταλ, στην Ρεζεστό, στην πρωτεύουσα του νομού μου. Ρεζεστό, έδρα μιας από τις ιστορικότερες Μητροπόλης του Πατριαρχικού Θρόνου. Καθώς βλέπω τα μεγαλόπρεπα ανακτορά σου, τα μεγαλόπρεπα σπίτια σου, τα γεμάτα αρχοντιά, τα σπίτια αυτά που έγιναν από το καλλιτεχνικό εύστροφο ελληνικό πνεύμα, αναπολώ στιγμές μεγάλες και ένδοξες. Ναι, Ρεζεστός μου, ναι, πατρίδα των γονέων μου, δεν κλαίσες μόνον θρόνους πατριαρχικούς και μητροπολιτικούς, αλλά από τα σπλάχνα σου βγήκε και το μεγάλο σου κοινό παιδί, ο Γεώργιος Ρεζεστινός, ο πρωτοψάλτης του Οικουμενικού Θρόνου, γεννημένος σε ένα από τα σπιτάκια σου το 1833 και αναφρονένος από τον γονέτιο τον μουσικολογιότατο εκείνον ιερέα σου. Θα ήθελα πολύ χρόνο σε σένα να αφιερώσω, Ρεζεστό μου, πρωτεύουσα του νομού μου, βοτήρα του πολιτισμού στα χωριά μας, η μάνα τους επί αιώνες αιώνων. Το είχαν μεγάλο γεγονός οι δικοί μας όταν έλεγαν πως θα πάμε στο Ρεζεστός. Πανέμορφη λαοπλάνα Ρεζεστός, σε προσέχουν οι Τούρκοι, σε προσέχουν πολύ, γιατί ξέρουν ποια είναι η αξία σου, γιατί ξέρουν πως είσαι η φτωχομάνα της περιοχής,
γιατί ξέρουν και πόσο στρατηγική είναι η θέση σου. Γι' αυτό και εγκαθέθησαν απέναντί σου ένα από τα σώματα του στρατούτων. Παραλιακά διέρχεται ο εθνικός τους δρόμους Κωνσταντινοπόλεως Κύπρων Ελλάδος. Ω, Ροδεστάς, πόσο δονούνται οι χορδές της ψυχής μου καθώς σε βλέπω και στο νου μου φτάνουν οι φωνές εκείνες οι μυστικές των πατέρων μου. Πώς περιέγραφαν πια το καθώς πήγαιναν στην Ροδεστό και ο βάρδος κίνος της εθνικής μας λογοτεχνίας, ο Γιώργης ο Βυζίνος, καθώς περιέγραφε με τον κάλαμο, τον οξύγραφό του, τα διηγήματά του, τα θρακιώτικα, η λέσχη αξιωματικών φρουράς Ροδεστού. Ροδεστός μου πανέμορφη, Ροδεστός γραφική, με τα σπίτια σου τα καλοφτιαγμένα, με τα σπίτια σου τα κοντικά, καθώς προβάλλουν ανάμεσα από τις χίλιες δυο αποχρώσεις του πράσινου. Ξύλινες σπίτια, μόδα φερμένη από την γειτονική την πόλη. Η απαραντοσύνη του τεράστιου λιμανιού σου. Ας χορτάσουμε για ήθετη φορά τους δρόμους, τα σοκάκια σου, τα καλδερίνια σου, τις κρεβατίνες σου, Φράκη, η πατρίδα του Ορφέα, Φράκη, η πατρίδα της θρησκείας, Φράκη, η κοιτίδα του Βυζαντίου, Φράκη, με τα γιασμένα σου χώματα, Ροδεστός μου ευλογημένη, πατρίδες μου χαμένες και πανέμορφες, πατρίδες αλυσμόνητες, καμάρι μας κρυφό, πόθε ενδόμηχε, αναμνήσεις ανεξίτηλες, τροφή της ψυχής μας. Ας χορτάσουμε και πάλι μόλι την ψυχική μας δύναμη το μεγαλείο σας. Κάθε σπίτι, κάθε κήπος, κάθε δέντρο, κάθε μονοπάτι ας μείνει βαθιά χαραγμένο μες στην ψυχή μας. Γιατί λαοί που δεν ζουν αναβαπτισμένοι στα νάματα της ιστορίας τους είναι λαοί καταδικασμένοι για να χαθούν. Άραγε δέντρα και σοκάκια, σεις που μας αντικρίζετε, αν είχατε φωνή, πόσα
Gautha Borussata Namaspita, possa Vanta Thalata Namas Ikata Diyiti Apota Tossa Ketossa Puekita Iposti Aptis Hares Ketis Lipesas Apta Yogonata Yemata Palomo Apta Yogonata Yemata Pachas Γεμάτα κατάνοιξη. Η κρίνη πανέμορφη στο κέντρο της πλατείας. Πόρτες πανέμορφες, πόρτες από χειροσίδηρο, σοκάκια. Γεμάτα αρχοντιά και χρώμα και γραφικότητα. Αλλά όμως, αρδεστό μου πανέμορφη, αρδεστός μου πολύπαθη, πατρίδα των δικών μου, θα πρέπει να κλείσω στα μάτια μου βαθιά όλες αυτές τις πανέμορφες εικόνες που αντικρίζω με τα παραθύρια σου, με τις ανηφοριές σου, με τη γαλανή σου θάλασσα, με τα άσπρα σου σπίτια, να σε εγκαταλείψω ρεδεστός μου και να φύγω, να φύγω μακριά από τη θερμή σου αγκάλι για να επισκεφτώ τη βασιλεύουσα, τη βασιλεύουσα, την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, την πόλη που ο ελληνισμός τρέφεται εδώ και 500 χρόνια και να τρέφεται πάλι, πως πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικιά μας θα είναι. Φιλοξενηθήκαμε από ένα περηφανές ζευγάρι Τούρκων στην όμορφη αυτή βίλα που προβάλλει μπροστά μας. Είναι πρίτανη στο Πανεπιστημίο της Άγκυρας. Αλλά όμως αφήνουμε πλέον πίσω μας τα μέρη αυτά και φτάσαμε στην πύλη την κεντρική, στην πύλη την κεντρική με τα τείχη τα θεοδοχανά της Κωνσταντινούπολης, Βόσπορος, Βόσπορος μπροστά μας, Βόσπορε πανέμορφε, Βόσπορε γραφικέ, Βόσπορε με δέος αντικρίζω το Ρούμελι Χισάρ, το κάστρο αυτό, το απόρθητο και το μοιρό που κτίστηκε από Ευρωπαίους τεχνίτες για την κατάκτηση του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Ρούμελι Χισάρ, το κάστρο που απέκλεισε τον Βόσπορο με κάθε κίνηση φιλική προς την πόλη την περιπαθή, προς την πόλη που τόσο υπέφερε. Μέχρι και που έπεσε. Και τώρα ενώνει τον Βόσπορο αυτός ο τεράστιο, αυτή η τεράστια γέφυρα. Απέναντί μας ακριβώς ήταν η μαρμάρινη πλάκα που περιέγραφε το γεγονός της άλωσης. Φανάρι. Η περιοχή ιστορική, να τη και πάλι η πλάκα, όπου από εδώ λέει σύλθε ο προφητής Μωάμεθ. Η Παμακάριστος, με τη Χέτζανή, το μοναστήρι μας το Βυζαντινό, το οποίο δυστυχώς τώρα έγινε τζανή. Και μπροστά τα τείχη θα θέλω σε ένα, θα απάρθει τα τείχη σε κάποιες εποχές. Και της Αγίας Σοφιάς τα μάρμαρα, σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγία Σοφιά, θα μας θυμίσει ο λαϊκός τη χρυγός. Η πόλη λοιπόν με το φανάρι της, με την Αγία Σοφιά της, η πόλη με τη γέφυρα του Βοσπόρου απέναντι, που ενώνει συμβολικά τις δύο υπήρους, την Ασία με την Ευρώπη. Η πόλη μας, η πόλη που έμεινε βαθιά μες στη συνείδηση του κάθε Γρεκού, του κάθε Ρωμιού,
πραγματικά έργο τέχνης σκεφτό που το θαυμάζει κανείς, αλλά όμως τα μάτια μας πλημμυρισμένα από τη συγκίνηση, η ψυχή μας πνιγμένη από συναισθήματα, δεν μπορεί να θαυμάσει έργα σύγχρονα, έργα των Τούρκων, παρά να αναπολύσει ώρες. Βρισκόμεθα στα θεράκια της πόλεως. Ανάκτορα του Top Capi. Το χέρι το χρυσό που είδαμε είναι το χέρι του Βαπτιστού. Η Αγία Σοφιά. Το σύμβολο της Ορθοδοξίας. Το έργο του Μεγάλου Ιουστινιανού. Όσους μιναρέδες κι αν βάλουν, όσα μισοφέγγαρα κι αν την κοσμήσουν, η Αγία Σοφιά θα διαλαλεί στους αιώνες. Την λαμπρότητα της Ορθοδοξίας, την αιωνιότητα της θρησκείας μας. Το πάρκο της Αγίας Σοφιάς. Η γλυκύτατη μορφή του Δεσπότη Χριστού. Θαυμάσια ψηφιδωτά. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη εκκλησιά. Έκπληκτος κάθε χριστιανός. Ατενίζει. Καπί. Το χέρι το χρυσό που είδαμε είναι το χέρι του Βαπτιστού. Η Αγία Σοφιά. Το σύμβολο της Ορθοδοξίας. Το έργο του Μεγάλου Ιουστινιανού. Όσους μιναρέδες κι αν βάλουν, όσα μισοφέγγαρα κι αν την κοσμήσουν, η Αγία Σοφιά θα διαλαλεί στους αιώνες. Την λαμπρότητα της Ορθοδοξίας, την αιωνιότητα της θρησκείας μας. Το πάρκο της Αγίας Σοφιάς. Τη μορφή του Δεσπότη Χριστού. Θαυμάσια ψηφιδωτά. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη εκκλησιά. Έκπληκτος κάθε χριστιανός. Ατενίζει τη μεγαλοπρέπειά της. Στέψεις αυτοκρατόρων, εμφρονήσεις πατριαρχών. Τι μέρες δόξας κι αν δεν είδε ο μεγαλοπρεπέστα αυτός ναός. Να λοιπόν και ο υπόδρομος με τον οβελίσκο και με τον τρίποδα των Δελφών. Μπροστά μας τα ανάκτορα του Ντολμέ Μπαξέ σε ρυθμό μπαρόκ. Αντίγραφο ευρωπαϊκών ανακτόρων. Περπατάτε, περπατάτε.
της πόλης λοιπόν τα σοκάκια, Βόσπορος, γαλάζιο τζαμί. Τζαμί του Σουλεϊμάν του Μεγαλοβρεφού. Ο Κίωνας του Θεοδοσίου. Προσπάθησαν οι Τούρκοι να επισκιάσουν τη μεγαλοπρέπεια των Βυζαντινών μνημείων της πόλης, μα νομίζω πως δεν το κατόρθωσαν. Το Πανεπιστήμιο της πόλης. Αρχοντικά σπίτια και τουρκαλίτσες, οι οποίες χαίρονται πλέον την ομορφιά της Ρεδεστού. Ρεδεστός λοιπόν, μια θρακιώτικη πόλη, η πόλη των πατέρων μας, στην οποία και υποσχέθηκα γρήγορα να επιστρέψω, να προσκυνήσω τα κόμματά της, του στάφου των πατέρων μου. Ρεδεστός με τις βρύσες της, με το λιμάνι της. Επιστροφή στην Κεσάνη και από εκεί στον Εύρο. Αδύο χαμένες πατρίδες, αδύο, αλλά υποσχόμεθα πως πάλι θα επιστρέψουμε κοντά σας, να σας ξαναπροσκυνήσουμε, να αντλήσουμε δύναμη από σας. Αντίο χαμένες μας πατρίδες, αντίο ανατολική μας Τράκη.